Πηγαίνουμε στην ελληνική φάρμακοβιομηχανία και έχουμε μαζί μας μέσω Skype τον κύριο Μιχάλη Χιμώνα ο οποίος είναι Γενικός Διευθυντής του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος για να δούμε και τα νέα της φαρμακοβιομηχανίας, έτσι και όλος όπως θα αντιλαμβάνεται και ο ΣΦΕ που εκπροσωπεί το 95% της αγοράς φαρμάκου που τραπιστηριοποιείται στην χώρα μας. Καλώς ήρθατε στο κανάλι της Ναυτεμπορικής. Ευχαριστώ πολύ, καλημέρα σας. Τώρα, Εκπροσωπώντας τον ΣΦΕ, δώστε μας έτσι την επικαιρότητα των μεγαλύτερων προκλήσεων αυτή τη στιγμή για την φαρμακοβιομηχανία στην Ελλάδα. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Καταρχήν να πούμε ότι ο ΣΦΕ εκπροσωπεί γύρω στις 57 επιχειρήσεις, 40 ξένες εταιρείε και 17 ελληνικές. Που αυτέ εκπροσωπούν, όπω είπατε, το πιο μεγάλο ποσοστό τη φαρμακευτική αγορά. Το όσον αφορά τι προκλήσει, που έχει η βιομηχανία το 2024, για την καινούργια χρονιά που έχουμε αρχίσει, είναι το μεγάλο πρόβλημα το οποίο συνεχίζεται διαχρονικά, που είναι το θέμα, το θέμα της υποχρηματοδότησης. Και αυτή προκύπτει για το φάρμακο. Και όταν λέει υποχρηματοδότηση, είναι τη δημόσια υποχρηματοδότηση. Και αυτή προκύπτει ε, ε, από το 2012 και μετά, όταν εφαρμοσήκαν τα μνημόνια, έτσι που έπεσε, η, η φανταστική δαπάνη έπεσε στην κατηγορία ότι ήταν κόστος για την πολιτεία, yeah. μπήκαμε στα μνημόνια, μπήκαν οι θεσμοί, υποχρεωτικά κατεβάσαν τη φανταστική δαπάνη και αυτή παρέμεινε σε χαμηλά επίπεδα, ε, γύρω στα 2,8 δις κάθε έτος. Ταυτόχρονα όμως, οι ανάγκες των ασθενών ε, παραμένουν να αυξάνουν. Έτσι, η αγορά περίπου μεγαλώνει τα τελευταία χρόνια γύρω στο 5 με 7% στην Ελλάδα που είναι πιο χαμηλά από το ρυθμό της Ευρώπης, το μέσο όρο της Ευρώπης όσον αφορά την αύξηση της αγοράς, αλλά οι ανάγκες είναι παραπάνω. Έτσι, οπότε η πολιτεία έχει επιλέξει να μην βάζει χρήματα στο φάρμακο ή τουλάχιστον να βάζει πολύ πιο λίγα από ό,τι χρειάζεται, με αποτέλεσμα έτσι, η διαφορά να βαζει πολυ πιο λιγα απο οτι χρειαζεται με αποτελεσμα η διαφορα να καλυπτεται σε ένα μεγάλο βαθμό μέσω των υποχρεωτικών επιστροφών από τη φαρμακογειομηχανία, το κυρίω το μεγάλο κομμάτι και ένα μικρότερο κομμάτι από τη συμμετοχή των ασθενών. Αυτό, Αυτό που λέτε είναι υποχρεωτικές επιστροφές, ε, κύριε Χιμώνα, είναι τα γνωστά clawbacks. Αυτό εννοείται? Αυτό, τα clawbacks και τα rebates που λέμε. Αυτό ακριβώς είναι. Έχουμε... Δηλαδή, εγώ αγοράζω, εγώ αγοράζω, τι λέει η πολιτεία, εγώ, εγώ έχω, αγοράζω φάρμακα αξίας 7 δις και δίνω 2,8. Τα υπόλοιπα τα πληρώνει η βιομηχανία ε, και κάνει ένα κομμάτι ασθενή. Αυτό είναι η λογική. Πάμε σε ένα ρεστοράν, εγώ λέω, εγώ, εγώ, εγώ θα πληρώσω... 100 ευρώ, αλλά θα φάω φάρμακα, θα φάω φαγητό αξία 250 ευρώ. Αυτή είναι η λογική το του κλοπάκι του Ριβέη. Εδώ έχουμε και μία ανακοίνωσή σα ότι έχουν φτάσει τα 3,6 δισεκατομμύρια ευρώ οι για το 2023 και προτείνεται 13 μέτρα αντιμετώπιση. Πρόκειται για το ίδιο θέμα το οποίο μόλι μα δείξατε. Ναι, ναι. Ακριβώ. Ακριβώς. Αυτό ακριβώ είναι λίγο πολύ το θέμα. Έτσι. Οπότε ένα κομμάτι που πρέπει να να, να, προσπαθήσει η πολιτεία και σιγά σιγά το κάνει είναι η σταδιακή χρηματοδότηση της βιομηχανία, του φαρμάκου και της υγείας γενικότερα γιατί και, αυτή και, και το υγεία και το φάρμακο είναι θύματα των, των μνημονίων που μας τρέχουν ακόμα ε, έλεγχος κατανάλωσης, έλεγχος δαπάνης έτσι. Και όλα αυτά μιλάμε στα, στα, με σταδιακό ρυθμό. Δεν μιλάμε, δεν μπορεί να αυξήσει. Η, καταλαβαίνουμε την, την, πίεση που έχει τα, έχουν τα δημοσιονομικά τη πολιτείας και δεν έχουμε απέτηση άμεσα μέσα στο 24 να γίνει αύξηση τη χρηματοδότηση δραστική. Αλλά σταδιακά πρέπει να υπάρχει μια εξομοίωση. Θα δηλαδή, επανέλθουμε σε αυτό δημές... το ζήτημα, κύριε Σιμώνα. Ναι, ναι. ε, ευελπιστώ στο τέλος της κουβέντας, στο μεταξύ θα θέλαμε να καταλάβουμε για μερικά ακόμη ζητήματα. Δύο από αυτά Εσύ. είναι γιατί το φθηνό φάρμακο έχει ακριβήνει τόσο πολύ, δηλαδή ένα παυσίπονο που το αγοράζαμε 2,5 ευρώ γιατί έχει φτάσει τα 5,5, παράδειγμα, ή ένα κολύριο και τι γίνεται και τι ακριβώς συμβαίνει με τις ελλείψεις πολλών φαρμάκων, πολύ συνηθισμένων, αντιβιωτικών παραδείγματο Λοιπόν, τα φάρμακα δεν αυξάνονται. Στην Ελλάδα τα αποζημιούμενα φάρμακα, αυτά που συμμετέχει ο ασθενής, που αποζημιώνονται, που γράφονται από τους γιατρούς, έτσι, δεν αυξάνονται. Στην Ελλάδα υπάρχει απαγόρευση της αύξησης τιμών. Εάν κάτι αυξάνεται, θα είναι φάρμακα αυτά που λέμε μισήφα, αυτά που αγοράζει κανείς από το φαρμακείο κατευθείαν από το ράφι και όχι αποζημιούμενα. Τα αποζημιούμενα φάρμακα δεν παίρνουν αύξηση, αύξηση τιμής. Απαγορεύεται. Και εδώ ένα μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει. Καταλαβαίνετε μέσα στην ενεργειακή κρίση και αύξηση των τιμών ενέργεια. τα ελληνικά εργοστάσια παράγουν φάρμακα και δεν παίρνουν καμία αύξηση τιμή. Είδατε τι σημαίνει, στη ΔΕΗ μα και στα, στο ηλεκτρικό και στην ενέργεια τη αυξή τιμών. Αυτέ δεν μεταφέρονται στον ασθενή όσον αφορά τα αποζημιούμενα φάρμακα. Έτσι. Οπότε, αν μιλάτε για κάποιο κολύριο ή κάποιο άλλο φάρμακο ή κάποιο σαμπουάν ή κάποια κρέμα, αυτά αυξάνονται. Είναι τα απορριπαντικά και οι Έτσι. Οπότε το μεγάλο κομμάτι τη αγορά, το αποζημιωμένο φάρμακο, δεν αυξάνεται. Υπάρχει απαγόρευση μόνο στην Ελλάδα. Είναι διανόμου. Άρα λοιπόν, μα λέτε ότι οι ανατιμήσει τι οποίε μπορούν να επιβάλλουν οι φαρμακευτικέ είναι σε αυτά που δεν συνταγογραφούνται, δηλαδή σε ένα απλό παξίπονο έτσι. για την ημικρανία, για τον πονοκέφαλο. Που είναι τα λογοτεχνικά που λέμε. Ναι. Ε, και α, μισή... σε αυτά τέλο πάντων που παίρνουμε έτσι, από το φαρμακείο χωρί ε, ναι. συνταγή. Ακριβώς. Πάντω, αποζύμινα... ομολογουμένω, ε, ο, ο μέσο καταναλωτή ζαλίζεται καμιά φορά γιατί από τα 2,5 μέχρι τα 5,5 ευρώ είναι ένα διπλασιασμό τη τιμή. Αυτά σίγουρα είναι φάρμακα τα οποία δεν εκπροσωπούμε εμεί σαν βιομηχανία στο σφαί. Αυτό που όσον yeah. αφορά τα αποζημίωνα φάρμακα, που είναι περίπου το μεγάλο, το, το 80%-90% τη αγορά, αυτό που πα γράφει ο γιατρό μα, να σου πω το εξή. Στα πρωτότυπα φάρμακα, που είναι το 50% τη αγορά, η μέση τιμή τη Ελλάδα, στο ράφι, στο φαρμακείο, όταν πάμε στο φαρμακείο και παίρνουμε ένα φάρμακο. Αυτό το φάρμακο, το πρωτότυπο του, στα πρωτότυπα φάρμακα, είναι στο, μέσο, είναι στο 50% του μέσου ρόλου τη Ευρώπη, κάτω από το 50% του μέσου ρόλου τη Ευρώπη και το 1 τέταρτο τη τιμή και το 1 πέμπτο τη τιμή τη Γερμανία και τη Αυστρία. Δηλαδή, ένα φάρμακο στην Ελλάδα κάνει 5 ευρώ 10 ευρώ, έτσι. στο μέσο όρο τη Ευρώπη είναι 20. Και στη Γερμανία αυτό το φάρμακο είναι 50. Αυτό λέω σε αντίθεση με, τα, θυμάστε, με, το σκάνδο, με τα θέματα με τα γάλα, τα βρεφικά γάλατα κλπ. Που είναι τιμέ στην Ελλάδα, είναι, είναι, διπλάσια από την ευρωπαϊκή τιμή. Ε, στην Ελλάδα, στο αποζημιωμένο φάρμακο, έτσι, ε, περίπου σε ένα τζίρο 7 δι περίπου, οι τιμέ μα είναι πάρα, πάρα πολύ χαμηλέ. Και σα λέω ότι απαγορεύεται αυτή τη μόνο. Τώρα, κύριε Χιμώνα, με τις ελήψεις, τι ελλείψει, τι ακριβώ συμβαίνει. Εδώ είναι μεγάλο κεφάλαιο. Αυτό το κεφάλαιο έχει αρχίσει προ-κρίσης, προ-COVID. Ήδη ε, υπήρχαν στην Ευρώπη ελλείψεις, ειδικά σε φάρμακα των εκτός πατέρνης και γενώσιμα. Εδώ αυτό το πρόβλημα δεν το είχαμε τότε. Πάμε να κάνουμε μια ιστορική αναδρομή. Ε, γιατί είχαμε πολύ καλά ελληνικά εργοστάσια, πρέπει 40 εργοστάσια, 44 εργοστάσια, που παράγουν γενώσιμα ε, φάρμακα. Δεν είχαμε ελλείψεις. Έρχεται η κρίση. Η κρίση του COVID, 2021. Και από το 2022 και μετά, αρχίζουν και παρουσιάζονται σημαντικές, σημαντικές ελήψεις. Στην Ευρώπη και στον κόσμο. Έτσι. Ε, όχι μόνο στην Ελλάδα. Έτσι. Ε, θα σας έλεγα ότι σε έναν βαθμό η Ελλάδα είναι σε πολύ καλύτερη θέση από την υπόλοιπη Ευρώπη γιατί έχουμε μια πάρα πολύ κα... και δυνατή παραγωγική βάση με ελληνικά εργοστάσια. 44 τον αριθμό που σας είπα. Αλλά υπάρχουν ελήψεις σε δραστικές σύλλες και σε σε φίνης προϊόντα, φάρμακα, έτσι, που εισάγονται από το εξωτερικό, γιατί υπάρχουν προβλήματα παραγωγής. Έτσι, και, σε, και, σε, και, σε, τελικά προϊόντα, αλλά και σε δραστικές. Αυτό ε, το, το, Υπουργείο πολύ σωστά έχει από την προηγούμενη διοίκηση έχει κάνει μια επιτροπή και μιλάμε σε, σε, εβδομαδιαία βάση έτσι, για το θέμα των ελλείψεων. Σας λέω όμως δεν είναι τόσο σημαντικό, μάλλον τόσο σοβαρό όσο είναι στις άλλες χώρες. Αλλά παραμένει πρόβλημα. Ε, ας Α μείνουμε. Και ναι, γιατί σημα... όταν ξέρετε, κύριε Χιμώνα, ο γιατρό αναγκάζεται να πάρει το φαρμακείο για να ρωτήσει από τι πέντε διαθέσιμε αντιβιώσει ποια, είναι, ποια υπάρχει στην αγορά, καταλαβαίνουμε ότι κάτι δεν πάει καλά στη ροή. Και εδώ θα σας δώσω και την άλλη αιτίαση, ότι πολλές φαρμακευτικές εταιρείες δίνουν όλο τους το προϊόν σε εξαγωγές, οπότε ξεμένει η ελληνική αγορά, γιατί δεν είμαστε αρκούντος ανταγωνιστικοί σε τιμές. Αυτό είναι μια αιτία κατά τη γνώμη σας. Όχι, όχι. Δεν, δεν, δεν το, δεν το λέτε σωστά. Να, πάρω, να πούμε το εξής. Έχουν τη λογική ότι υπάρχουν ελλείψει. Τα ελληνικά φάρμακα υπάρχει ένα κομμάτι παράγεται στην Ελλάδα, αλλά το πιο μεγάλο κομμάτι, περίπου το 80% είναι εισαγόμενο φάρμακο. Αυτό παράγεται, αυτό έρχεται εισαγόμενο στην Ελλάδα. Έτσι, ε, ένα πρόβλημα που υπάρχει, αλλά σιγά σιγά προσπαθούμε να το ελέγχουμε και το ελέγχει ο ΕΟΦ μέσω τη απαγόρευση εξαγωγών, είναι οι λεγόμενε παράλληλε εξαγωγέ. Όταν έχει ένα φάρμακα εδώ και κάνει 10 ευρώ και στη, Γερμα... στη Γερμανία κάνει 50 οι πιθανότητε μέσω ενό κυκλώματο. Νόμιμο νόμι επειδή Η Ευρώπη είναι, είναι ελεύθερη αγορά, έτσι. Ναι, ναι. Ε, ε, το να, όταν κάποιο μπορεί να κάνει σε αυτό το φάρμακο που κάνει 10 ευρώ, να κάνει 4 cents κέρδο ή να κάνει 20 και 30 ευρώ, ίσω επιλέξει να τα στείλει στο εξωτερικό. Οπότε αυτό το θέμα των το παράλογων εξαγωγών και γι, αυτό, ε, ε, και γι' αυτό. 250 φάρμακα είχαν μπει σε απαγόρευση εξαγωγών. Ήταν φάρμακα τα οποία εξάγονται. Έτσι. Ε, αυτή η λίστα μειώθηκε το τελευταίο μήνα από τον ε, uh, νύν Υπουργό Υγείας, περίπου στα μισά. Έτσι. Και είναι στο το Υπουργείο και ο ΕΟΦ, που είναι η αρχή, είναι σε συνεχή έλεγχο της αγοράς να κοιτάξουμε να, 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 κοιτάξουμε, να υπάρχουν τα παρέτα φάρμακα στην αγορά με προτεραιότητα Αυτά που λέμε μοναδικά ή κρίσιμα. Να. Έτσι. Υπάρχουν φάρμακα που έχουν γεννόσημα, μπορεί να πάρει κάποιο γεννόσημο. Αλλά υπάρχουν φάρμακα που είναι μοναδικά και κρίσιμα. Αυτά είναι προτεραιότητα, να μην υπάρχουν έλλειψη. Είτε από πλευρά παραγωγή, είτε από πλευρά παράλληλων εξαγωγών. Αυτό που ε... μα περιγράφεται, κύριε Χιμώνα, είναι και αυτή η είδηση των τελευταίων ημερών που ήρθε από τον ΕΟΦ και την απαγόρευση εξαγωγών. Έτσι. Είναι το ίδιο πράγμα. Ήταν 250 φάρμακα, τα οποία τελικά ο κύριο Γεωργιάδη και το ΕΟΦ, e μάλλον ΕΟΦ, e αποφάσισε τα φάρμακα αυτά περίπου τα μισά να παραμείνουν σε απαγόρευση εξαγωγών. Δεν θυμάμαι τα νούμερα ακριβώ, mm. να κάνουν, 30 να, 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 να απαγορευτούν και άλλα τα υπόλοιπα να συνεχίσουν να, συνεχίσουν να, ε, απαγορευτούν να εξαγούν και τα υπόλοιπα να, είναι ελεύθερα στη διακίνηση. Ε, δηλαδή πρέπει η αγορά να κινηθεί. Έτσι. σίγουρα οι χονδρέμποροι σε ένα πολύ μεγάλο αυτό, οι φαρμάκων έχουν πιεστεί, δεν μπορεί να κάνουν ε, ε, Εμπόριο εξαγωγή, αλλά προτεραιότητα πρέπει να έχει ε, αυτή την πραγματικότητα η δημόσια υγεία στην Ελλάδα. Όταν τα φάρμακα στην Ελλάδα είναι διαθέσιμα σε όλου μα, τότε μπορεί να εξαχθούν στο εξωτερικό. Να. Αλλά αυτή είναι, καταλαβαίνετε, μια, μια λεπτή γραμμή, έτσι. Κύριε Χιμώνα, τώρα επιτρέψτε μου να σας κάνω μια ερώτηση που μπορεί να σας φανεί και αφελής και συνδυάζεται και ε. με το θέμα με το οποίο ξεκινήσαμε την κουβέντα για αυτή την επιβάρυνση των 3,5 περίπου δισεκατομμυρίων στις φαρμακοβιομηχανίες λόγω ελλειπούς ενίσχυσης από το Δημόσιο. Ενεργοποιείται σύμφωνα με τον κύριο Αγγελίου ο οποίος είναι Γενικός Γραμματέας Στρατηγικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Υγείας ενεργοποιείται ένας ε. μηχανισμός για τη μεταφορά σκευασμάτων στη λίστα μη αποζημιούμενων φαρμάκων. Αυτό σημαίνει ότι θα δούμε ανατιμήσεις σε περισσότερα φάρμακα πλέον, αν περάσουν αυτό, μέσω αυτού του μηχανισμού στα α, μη αποζημιούμενα. Αυτό, αυτό είναι, αυτό είναι μία, μία, ένα μέτρο που θα έλεγα με το σταγονόμετρο μπορεί να αφήσει το Υπουργείο κάποια φάρμακα, αυτός, ε, να βγουν από την αποζημιούμενη λίστα και να μπουν στην αρνητική λίστα. Έτσι, δηλαδή να, μην, να, μπορεί να, να, μπορεί να, τα αγοράσετε ο με συνταγή, αλλά δεν αποζημιώνεται. Αυτή είναι αρνητική λίστα. Έτσι. Η αρνητική ε, τώρα, λίστα επιδέχεται το... ανατίμησης από τι ε, φαρμακοβιομηχανίε. Επιδέχεται. 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 Ή, σε, λίστα μισήφα. Επιδέχεται. Αλλά αυτό θα το δει κατ' επιλογή η πολιτεία με συγκεκριμένα πράγματα με, κατόπινε, με κατόπιν ετοιμάτων. Η άλλη λύση όμω, το άλλο φαινόμενο που θα μπορούσε να συμβεί, αυτά τα φάρμακα να φύγουν από την Ελλάδα. Να φάγανε τα οποία δεν, δεν, δεν μπορούν να βγούνε. Δηλαδή το κόστο του είναι πιο μεγάλα την τιμή που πουλούνται. Αυτό είναι το πρόβλημα τη της τιμολόγηση. Οπότε θα μπορούσαμε να έχουμε το άλλο φαινόμενο, αυτά τα, αυτά τα, αυτά τα φάρμακα να αποσυρθούν. Σα υπενθυμίζω ότι ένα δεν, δεν έχουμε αυξήσει τιμών. Και δεύτερον, η Ελλάδα η τιμολόγηση, την πρώτη τιμή που παίρνει, είναι στο μέσο όρο το δύο χαμηλότερων τιμών τη Ευρώπη. Οπότε έχει ένα φάγμα που αρχίζει με 10. Παίρνει εκτό αυτό που είπαμε, τα κλόμπα και τα rebate πέντε, Οπότε πά, το πάει στο πέντε, δεν μπορεί να καλύψει το κόστο τη παραγωγή του σε διεθνή βάση και φτάνει σε σημείο κάποιο, κάποια φάρμακα. έτσι ε, Το κόστο είναι πιο μεγάλο από την τιμή που λιώται. Οπότε θα πει ο επιχειρηματία ή η εταιρεία από το εξωτερικό αυτό. Δεν το συνεχίσει να το στην Ελλάδα. Οπότε έχουμε το φαινόμενο, είτε σε ελληνική είτε κάποια ελληνική εταιρεία, κάποια ξένη εταιρεία, να πει αυτό το φάρμακο δεν μπορώ να το βγάλω, δεν μπορώ να το διαθέσω πια. Οπότε, στενταία φάρμακα, ειδικά που είναι, που είναι ευαίσθητα, ίσω χρειαστεί είτε αύξηση τιμή, είτε να μπουν σε κάποια άλλη, άλλη λίστα που μπορεί να είναι τυποαρνητική λίστα. Ε, κατά περίπτωση έτσι που θα μπορούσαν να, να, να κάνουν να υπάρχει μια αύξηση τιμή. Πάντω, καταλαβαίνω ότι είμαστε μεταξύ χιλιά και χάριδε. Δηλαδή. Κι και εγώ έτσι το αισθάνομαι. Θα ομολογήσουμε, κύριε μόνο εδώ δύο επιλογέ δίνεται και οι δύο είναι. Ε, Κάπω απειλητικέ για τον μέσο ασθενή που δεν έχει και υψηλά εισοδήματα. Δηλαδή, ή δεν θα βρει το φαρμακό του ή θα πάρει και άλλη ανατίμηση. Κάπω έτσι το, το καταλαβαίνω. Πάντω, σε, σε κάθε περίπτωση, αυτό που είναι η κατάσταση σήμερα, η Ελλάδα, σα διαβεβαιώ, έχει από τα, από τα πιο φθηνά φάρμακα στην Ευρώπη, ένα, από την πιο μεγάλη λίστα αποζημιούμενων φαρμάκων, δύο, ειδικά στα νοσοκομεία όταν μπαίνει κάποιος δεν έχει καμία συμμετοχή, δηλαδή πλώνει μηδέν, έτσι. Ναι, γιατί λέμε ότι η υγεία είναι δημόσια, δηλαδή ακόμα το... Η υγεία είναι δημόσια, αγαθό. δημόσια Αν θα πληρώνουμε θα αρχίσει να αλλάζει και ο χαρακτήρας της δημόσιας υγείας πληρώνουμε, πληρώνουμε έμεσου τρόπου. Αλλά σε κάθε περίπτωση, ε, σα διαβεβαιώ ότι οι τιμή των αποζημίων φαρμάκων είναι από τι πιο χαμηλέ. Ίσως οι πιο χαμηλέ στην Ευρώπη. Μάλιστα. Μια κουβέντα, κύριε Χιμώνα, γιατί μα σώθηκε και ο χρόνο ο τηλεοπτικό σε σχέση με τη συμβολή του φαρμάκου, τη φαρμακοβιομηχανία, στο ελληνικό ΑΕΠ είναι σημαντική, αν θυμάμαι καλά, είναι στο, 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 3% περίπου του, του, του ΑΕΠ. Ε, γίνονται εξαγωγές γύρω στα 2,7 δις στο, εξωτερικό, Ευρώπη και εκτός. Ε, απασχολούμε 23.000 ανθρώπους, ε, έμεσα ή άμεσα στην, στη Φραγκοβιομηχανία, με 45 εργοστάσια. Η σημαντ, η, η, είναι πολύ σημαντική η παρουσία του φαρμάκου. Έχουμε μια πάρα πολύ καλή, δυνατή ε, ε, παρουσία στον χώρο το, της οικονομίας. Ε, γίνονται σημαντικές επενδύσεις, είτε μέσω του, του Ταμείου Ανάκαμψης, ε, αλλά επίσης ε, ένα πολύ μεγάλο, μια πολύ μεγάλη ευκαιρία που έχουμε σαν βιομηχανία και σαν χώρα, και θα έπρεπε να προκαλέσουμε είναι, είναι να, να προσελκύσουμε κλινικές μελέτες στην Ελλάδα. Right. Δηλαδή εκεί είναι, εκεί είναι αυτό που λέμε FTI, Foreign Direct Investment, ξένα λεφτά που να έρθουν να γίνουν, να γίνουν κλινικές μελέτες στην Ελλάδα. Έχουν πάρα πολλούς καλούς γιατρούς, πολύ καλά νοσοκομεία, εξέχοντες επιστήμονες που θα μπορούσαν πραγματικά εκεί ε, να φέρουμε ξένα λεφτά από την Ευρώπη. Είναι περίπου 40 δις. 44 δις οι μελέτες στην Ευρώπη κάθε χρόνο που γίνονται και εμείς σε αυτό το κομμάτι η Ελλάδα προσελκύει μόνο 100 εκατομμύρια. Υποσχόμαστε Πολύ πιο λίγο. Να, να, επαναλάβουμε την πρόσκληση, κύριε Χειμώνα, για να ανοίξουμε αυτό το ζήτημα, γιατί θα μπορούσαμε να πούμε πολλά και για την τεχνητή νοημοσύνη και πώ ακριβώ ενσωματώνεται στο χώρο τη ιατρική και του φαρμάκου. Σα ευχαριστούμε πολύ. Σα ευχαριστούμε. Να είστε κύριε. καλά, καλή εβδομάδα.